να δείτε. Εγώ κατανοώ απόλυτα να ζητήσετε παραίτηση της υπουργού. Είναι δικαίωμά σας. Εξάλλου έχετε ζητήσει την παραίτηση της μισής κυβέρνησης. Είναι απολύτως θεμητό αυτό να το κάνετε. Ο Βάλτος όμως, στον οποίο έχετε σύρει την αντιπαράθεση, δεν είναι δικαίωμά σας. Drain the swamp. And that's what we're doing. Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Drain the swamp. And that's what we're doing. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου και στις Ηνωμένες Πολιτείες διακινήθηκαν περιβόητες θεωρίες περί παιδόφιλων οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα και βρήκανε πολιτική κάλυψη. Την ομολογουμένως πρωτότυπη προσέγγιση ότι ο απελθόν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ευθύνεται για το σκάνδαλο παιδοφιλίας που συγκλονίζει την Ελλάδα, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας τα περί σύνδεση της κυβέρνησης με τον Δημήτρη Λιγνάδη, κατηγορώντας τον Τραμπ που έχει εκθρέψει τέτοιες θεωρίες. Ωστόσο, κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι η διαδικασία εξυγίανσης του δημοσίου βίου κινδυνεύει να βυθιστεί στο βούρκο της πολιτικής αντιπαράθεσης και του λαϊκισμού, ζήτησε να μην μετατραπεί η συζήτηση σε κερκίδα γάμα εθνικής. Συμμερίζομαι τη σκέψη σας και ερχόμενος στο Κοινοβούλιο άκουσα έναν γνωστό ραδιοφωνικό σχολιαστή να προεξοφλεί ότι σήμερα η Βουλή θα προσομοιάζει με κερκίδα ποδοσφαιρικού αγώνα τρίτης εθνικής. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια επιβεβαίωσε τα όσα ανέφεραν οι πληροφορίες του ProNewsGR πως θα κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ και όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο παιδεραστίας για θεωρίες συνωμοσίας. Και έτσι, αυτή η ευκαιρία της συλλογικής αφύπνισης κινδυνεύει να γίνει αρένα κομματικών μονομαχιών. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η κυβέρνηση τα έκανε όλα σωστά στο θέμα Λιγνάδη αλλά και στο θέμα του κορονοϊού. Ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη, αλλά και όλα τα άλλα μέλη του που έχουν συνδέσει την κυβέρνηση με το σκάνδαλο παιδοφιλίας. Ξέχασε όμως πως κανείς από τη δική του κυβέρνηση δεν έχει παραιτηθεί, ούτε καν έχει ζητήσει συγγνώμη. Και με ποιο θράσος ο βουλευτής σας, ο κ. Πολάκης, χθες, μία μέρα πριν από τη συζήτηση, κάνει χυδαίες αναρτήσεις, αφήνοντας υπονοούμενα για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και για την τάχα ευθύνη του Μαξίμου. Σε αποστροφή του λόγου, το κ. Μητσοτάκης μίλησε για απόπειρα σπήλωσης, σαν να χωρίζονται οι βιαστές σε αριστερούς και δεξιούς. Κάλεσε μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση να απαντήσει, αν κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι κρύβει παιδεραστές και καλύπτει κύκλωμα διακίνησης ανήλικων προσφυγόπουλων. Πριν ο κατήφορος ολοκληρωθεί, κατηγορείται την κυβέρνηση ότι καλύπτει παιδεραστές και ότι η Νέα Δημοκρατία διακινεί κύκλωμα ανηλίκων. Ποιος κρύβεται τελικά πίσω από το hashtag νουδού παιδεραστές και τον νέο αυριανισμό του διαδικτύου? Πώς τολμά βουλευτή σας η κυρία Ελευθεριάδου να διαλαλεί ότι ψωνίζονται ανήλικα από μη κυβερνητικές οργανώσεις? Τέλος, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σειρά πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των φαινομένων σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, αλλάζει ο ποινικός κώδικας. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σε ό,τι δε αφορά τους ανήλικους, η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος με νέα ηλικιακά όρια.